Έκανα ανάρτηση χθες στο Facebook, οπότε μπορώ να επαναλάβω αυτά που έγραψα χθες. Δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Ματσάκης υποστήριξε την πολιτική των δύο κρατών, τη διχοτόμηση, κάτι που είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι θέση Δημοκρατικού Κόμματος. Και πρέπει να απαντηθεί, γιατί αυτό είναι κυρίαρχο θέμα. Το κόμμα, με βάση τον πρόεδρο του προηγούμενων πρόεδρων, τον Τάσο Παπαδόπουλο, θεσμοθέτησε την ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και με την 8η Ιουλίου. Άρα έχουμε ένα θέση ως κόμμα. Το δεύτερο σημείο ήταν να θυμίσω ότι η υποψηφιότητα Ματσάκη το 2008, με τους 4.000 περίπου ψήφους, 3.800 που πήρε, ήταν 3.500 κάτι που πήρε, ήταν μια υποψηφιότητα που στέρισε από το κόμμα και από τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο την εκλογή στην Προεδρία του κόμματος, στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, μέσα στη γενική απόφαση που είχε πάρει η Κεντρική Επιτροπή παλαιότερα για επιστροφή όλων όσων διαγράφηκαν, έκρινε η γραμματεία του κόμματος ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλές ανησυχίες και αφιβολίες. Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο, να μην αναλώσουμε τη συζήτηση για την επιστροφή του κ. Ματσάκη. Θα έχουμε συζητήσεις, φαντάζομαι, με βάση τα λεγόμενα σας. Ξέρετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καθόδον, ναι. Υπάρχουν τώρα διάφορες άλλες συζητήσεις και πρέπει να δούμε σοβαρά με ποιον τρόπο. Αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, παράθυρο λύσης του Κυπριακού, με ποιο τρόπο βάζουμε μπροστά και ενώνουμε όλες τις δυνάμεις μας και στηρίζουμε μια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, η μη λύση, το status quo δηλαδή. Βλέπετε ότι υπάρχει. Υπάρχει με βάση αυτές τις δηλώσεις που γίνονται από πλευράς Τουρκίας. Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Τώρα ο κ. Ακιντζή ταυτίζεται με τον κ. Ερντογάν, ενώ άλλα μας έλεγε με την εκλογή του. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Ναι. Το ένα είναι ότι εκλέγει ο Ακιντζή. Είναι καλύτερος ή όχι από τον Ερόγλου? Θα φανεί στο τραπέζι, λέω εγώ. Όχι. Θα πούμε ότι οι θέσεις του μέχρι τώρα, η ιστορία του, ο βίος και η πολιτεία του, έδειξαν ότι οι προσεγγίσεις του ήταν πιο προσιτές προς εμάς. Θα φανεί στο τραπέζι, συμφωνόμαστε. Ναι. Αλλά αυτή ήταν η θέση του πριν αναλάβει ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεύτερο, αν αυτό είναι που μας ανοίγει μια ελπίδα, ας τις δώσουμε της ελπίδας ευκαιρία να δούμε τι θα βγει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.